Μία πιεστική ανησυχία που έχει διαποτίσει κάθε πτυχή της ζωής μας είναι η υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Στην ψηφιακή εποχή το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, συνδέοντάς μας με τον κόσμο όπως ποτέ άλλοτε. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τους πιθανούς κινδύνους και τις δυσμενείς συνέπειες της υπερβολικής διαδικτυακής χρήσης. Το διαδίκτυο με την τεράστια γκάμα πληροφοριών και ευκαιριών έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Μας έχει φέρει πιο κοντά, γεφυρώνοντας τα κενά χρόνου και απόστασης. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι κάθε εργαλείο, όσο χρήσιμο κι αν είναι, μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Η υπερβολική διαδικτυακή χρήση κρύβει πολυάριθμες απειλές για την σωματική, ψυχική και κοινωνική μας ευημερία. Πρώτον, είναι επιζήμια για τη σωματική μας υγεία. Ώρες κολλημένες σε οθόνες, είτε σε οθόνες smartphone, υπολογιστές ή tablet, οδηγούν σε καθιστικό τρόπο ζωής, συμβάλλοντας στην παχυσαρκία, στα καρδιαγγειακά προβλήματα και στις μυοσκελετικές διαταραχές. Το σώμα μας δεν έχει σχεδιαστεί για να καμπυλώνεται πάνω από τις οθόνες για παρατεταμένες περιόδους και πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη διατήρηση μιας υγιούς ισορροπίας μεταξύ διαδικτυακών και εκτός σύνδεσης δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η υπερβολική διαδικτυακή χρήση επιβαρύνει την ψυχική μας υγεία. Η συνεχής έκθεση σε μια συντριπτική ποσότητα πληροφοριών σε συνδυασμό με την πίεση για συνεχή σύνδεση δημιουργεί ένα πρόσφορο έδαφος για άγχος, στρες, ακόμα και κατάθλιψη. Η αδιάκοπη κύληση, οι ατελείωτες ειδοποιήσεις και η εθιστική γοητεία των πλατφορμών κοινωνικών μέσων μπορούν να μας εγκλωβίσουν σε έναν φαύλο κύκλο που εμποδίζει την ικανότητά μας να εστιάζουμε, να σκεφτόμαστε και να συμμετέχουμε σε ουσιαστικές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Ενώ οι διαδικτυακές πλατφόρμες μας έχουν δώσει τα μέσα για να συνδεθούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, η υπερβολική διαδικτυακή χρήση μπορεί ειρωνικά να μας οδηγήσει σε μια αίσθηση απομόνωσης. Είμαστε τόσο απορροφημένοι σε εικονικές σχέσεις που παραμελούμε τη σημασία των διαπροσωπικών συνδέσεων. Η τέχνη της συνομιλίας αντικαθίσταται από μηνύματα κειμένου, emojis και ρηχές αλληλεπιδράσεις. Η ομορφιά της γνήσιας ανθρώπινης σύνδεσης με τις αποχρώσεις και τα συναισθήματά της δεν μπορεί να αναπαραχθεί μέσω μιας οθόνης. Πρέπει να διεκδικήσουμε ξανά τον χρόνο που ξοδεύουμε στο διαδίκτυο και να τον επενδύσουμε στην οικοδόμηση βαθύτερων, πιο ουσιαστικών σχέσεων στον πραγματικό κόσμο. Επιπλέον, η απεριόριστη και άναρχη φύση του διαδικτύου μας εκθέτει σε διάφορους κινδύνους. Η υπερβολική διαδικτυακή χρήση μας καθιστά ευάλωτους στον διαδικτυακό εκφοβισμό, την κλοπή ταυτότητας, τις διαδικτυακές απάτες και τις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής. Τα προσωπικά μας στοιχεία συλλέγονται και αξιοποιούνται, ενώ οι διαδικτυακές μας συμπεριφορές παρακολουθούνται σχολαστικά και δημιουργούν έσοδα. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν το πρόβλημα της υπερβολικής διαδικτυακής χρήσης? Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση είναι το κλειδί. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας, στους μαθητές μας και στους εαυτούς μας πώς να είμαστε υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Να προωθήσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, ενθαρρύνοντας τα άτομα να αμφισβητούν τις πληροφορίες που συναντούν στο διαδίκτυο και να διακρίνουν μεταξύ γεγονότος και φαντασίας. Σκεφτείτε τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά και αξιολογήστε με ειλικρίνεια εάν έχει γίνει υπερβολική και επιζήμια για την ευημερία σας. Καθορίστε τους στόχους σας για την μείωση της διαδικτυακής χρήσης και θέστε συγκεκριμένα όρια για τον εαυτό σας. Προσδιορίστε πόσο χρόνο θέλετε να αφιερώσετε στο διαδίκτυο κάθε μέρα και ορίστε καθορισμένες περιόδους χωρίς οθόνη, όπως κατά τη διάρκεια των γευμάτων ή πριν τον ύπνο. Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα και δώστε προτεραιότητα σε δραστηριότητες εκτός σύνδεσης. Δώστε προτεραιότητα σε δραστηριότητες που προάγουν την ευημερία σας, όπως η άσκηση, τα χόμπι ή το να περνάτε χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσδιορίστε τους παράγοντες που σας οδηγούν σε υπερβολική χρήση στο διαδίκτυο. Θα μπορούσε να είναι συγκεκριμένες εφαρμογές, πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης ή συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Περιορίστε την πρόσβασή σας διαγράφοντας περιττές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας προγράμματα αποκλεισμού ιστοτόπων ή αναδιατάσσοντας το φυσικό σας περιβάλλον για να ελαχιστοποιήσετε τους πειρασμούς. Αναζητήστε υποστήριξη.
Μην διστάσετε να απευθυνθείτε στη γραμμή βοηθείας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, που εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να παρέχει ενθάρρυνση και στήριξη στο ταξίδι σας για να ξεπεράσετε τον κίνδυνο της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. Όλοι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε μια ισορροπία μεταξύ της ψηφιακής σφαίρας και του πραγματικού κόσμου. Μόνο τότε μπορούμε να αποκομίσουμε τα ωφέλη του διαδικτύου χωρίς να πέσουμε θύματα των παγίδων του.